Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Τι κάνετε, κύριε Πασαλίδη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Είστε καλησπέρα. Καλά. Είστε καλά. Ναι. Έλεγα στον πρόλογο μου ότι είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι. Ο προπονητής σας, ο κύριος Μπάμπης Χρυσοστομίδης, το χαρακτήρισε σταθμό για τον Νέστο Χρυσόπουλος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι σε κανονικές συνθήκες, ακόμη και για φιλικό παιχνίδι, θα ήταν δύσκολο να έρθει ο Άρης να παίξει στη Χρυσούπολη. Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, το ξέρουμε όλοι. Παίζουμε μια ιστορική ομάδα, ένα βαρύ όνομα, άσχετα αν βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία τα τελευταία δύο χρόνια. Από εκεί και πέρα και εμείς βέβαια τα τελευταία δύο χρόνια κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με μια ομάδα η οποία καλώς κακώς δεν έχουμε ήττα τα τελευταία δύο χρόνια και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό. Και θέλουμε όλοι οι φίλαθλοι να δουν ένα πολύ καλό παιχνίδι και να ευχαριστηθούν πραγματικά ωραίο ποδόσφαιρο. Είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, υπάρχει μια έλλειψη, ένας τραυματισμός που έχουμε εδώ και αρκετό καιρό και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Πάντως αλλάξατε πολύ γρήγορα, κύριε Πασαλίδη, προπονητή στη σεζόν. Πριν την τέταρτη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ήταν ακριβώς πριν την πέμπτη αγωνιστική. Τέσσερις αγωνιστικές ήταν ο κύριος Πιλίδης στον πάγκο. Το Σάββατο βράδυ αλλάξαμε τον προπονητή και τώρα από τη Δευτέρα έχουμε τον κύριο Χρυσοστομίδη. Παρόλο που είχαμε μόνο δύο ισοπαλίες και τρεις νίκες. Ναι, ήταν λίγο περίεργο γιατί είχα ξεκινήσει πολύ καλά η ομάδα και μας παραξένεψε αυτό το γεγονός. Είναι αλήθεια. Συμβαίνουν καμιά φορά αυτά στο ποδόσφαιρο, τα ξέρετε καλύτερα. Είναι όλα μέσα στα δεδομένα που πολλές φορές μπορεί να συμβούν. Ναι. Πώς το περιμένετε το παιχνίδι της Κυριακής? Καταρχάς, πείτε μας λίγο από κόσμο πώς θα πάει το μάτς. Πιστεύω ότι περιμένετε αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Ελπίζουμε να έρθουν ο κόσμος και η φιλαθλητική μας και του Άρη και ο υπόλοιπος ποδοσφαιρόφιλος κόσμος της περιοχής μας ώστε να δουν αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Για μας, όπως είπατε, είναι ένα παιχνίδι σταθμός, είναι ένα παιχνίδι που θα δοκιμάσουμε πραγματικά τις δυνάμεις μας. Το κάναμε και πέρσι σε αρκετές περιπτώσεις παίρνοντας και το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup όταν παίζαμε με τα Τρίκαλα, τα οποία είχαν ήδη ανεβεί στη Β' Εθνική. Οπότε έχουμε δύο χρονιές τώρα που έχουμε κάνει αρκετά καλά παιχνίδια και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Πώς το βλέπετε έτσι γενικότερα το πρωτάθλημα? Ο Άρης νομίζω, εντάξει, δικαιολογημένα λόγω ρόστερ, λόγω ονόματος, είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί φέτος για την άνοδο. Έτσι ακριβώς είναι. Από εκεί και πέρα εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας, όχι φυσικά για να σώνει και καλά, για να βρούμε τέτοιο. Ελπίζουμε να η ομάδα από πολύ νωρίς να βρεθεί σε θέση που να μην κινδυνεύει και από εκεί και πέρα ότι καλύτερο προκύψει, με την έννοια ότι ο στόχος μας είναι να είμαστε μέσα στις 5 πρώτες ομάδες και να καθιερωθεί ο Νέστος σε αυτή την κατηγορία και από εκεί και πέρα μετά να έχουμε τις δυνατότητες να δούμε κάτι ενδεχομένως καλύτερο. Είχαμε την ατυχία πρόπερση σε τετραπλή ισοβαθμία να πέσει η ομάδα ξανά από την ΓΑΜΑ Εθνική, οπότε πέρσι σχεδιάστηκε η ομάδα από την αρχή για την άνοδο, πράγμα που καταφέραμε και με πολύ επιτυχή τρόπο, χωρίς να γνωρίσουμε ούτε μία ήττα. Και συνεχίζουμε τουλάχιστον τώρα όσον αφορά τη ΓΑΜΑ Εθνική στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Συνεχίζουμε πάλι αρκετά καλά και δυνατά, θεωρούμε, το ξεκίνημά μας, χωρίς πάλι ήττα. Έχουμε 3 νίκες και 2 ισοπαλίες και ελπίζουμε ότι θα είμαστε τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν στον όμιλο. Φυσικά ο Άρης και λόγω ονόματος αλλά και φέτος πιστεύω και λόγω ρόστερ ότι υπάρχει ένα πολύ αρκετά καλό δυναμικό στην ομάδα. Νομίζω ότι θα διεκδικήσει με τα μεγαλύτερα ποσοστά από όλες τις άλλες ομάδες το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα όμως το έχω πει και πολλές φορές και το είπα και κάποιους άλλους συναδέλφους σας ότι ίσως αυτό να είναι και το ντέρμπι που θα είναι τη φετινή χρονιά, με την έννοια ότι μπορεί ο Άρης και ίσως και ενδεχομένως ο Νέσος να είναι η δεύτερη ομάδα που τερματίζει το πρωτάθλημα. Α, λέτε δηλαδή ότι θα ξεπεράσετε και την Καβάλα και τη Δράμα που θεωρητικά ήταν και αυτές, είναι μέσα στις ομάδες που... Είναι μέσα στις ομάδες που θα μπορέσουν και αυτές να διεκδικήσουν ακριβώς το ίδιο με εμάς, δηλαδή να μπορέσουμε, αν και εφόσον ο Άρης συμβατής, να μπορέσουν οι υπόλοιπες ομάδες να πλασαριστούν στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση. Με τη Δόξα ήδη παίξαμε μέσα στη Δόξα κάνοντας ισοπαλία 2-2 και με την Καβάλα παίζουμε αμέσως μετά τον Άρη την Τετάρτη. Οπότε για μας είναι ένα τριήμερο το οποίο θα είναι αρκετά δύσκολο. Μέσα σε 3 μέρες παίζουμε σε 2 πολύ δυνατά μάτς, με τον Άρη και μετά εκτός έδρας με την Καβάλα.
Άρα θα κρυθούν πολλά από αυτά τα μάτς και ίσως και θα δείξει αν η ομάδα έχει τις αντοχές που εμείς θέλουμε να έχει και να βρεθεί σε καλή θέση. Μάλιστα. Το μάτς θα γίνει στο δημοτικό γήπεδο της Χρυσούπολης. Στο δημοτικό γήπεδο της Χρυσούπολης. Χωρητικότητας. Χωρητικότητας 5.400 θέσεων. Α, είναι μεγαλούτσικο το γήπεδο. Είναι, μια είναι μεγάλο το γήπεδο, τηρεί τις προδιαγραφές. Θα υπάρχουν ξεχωριστά εκδοτήρια για τους φιλάθλους του Άρη, ξεχωριστά εκδοτήρια για τους φιλοξενούμενους, για τους γηπεδούχους. Από εκεί και πέρα, σε συνεννόηση πάντα με την αστυνομική διεύθυνση, έχουν τηρηθεί όλα τα μέτρα και ελπίζουμε να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Για τον κόσμο που θα ταξιδέψει του Άρη από τη Θεσσαλονίκη και από τις γύρω περιοχές, το εισιτήριο θα το πάρει, όπως είπατε, από ξεχωριστό εκδοτήριο και τιμάται σε 10 ευρώ, όπως είναι από την ΕΠΟ κανονικά τα εισιτήρια, όπως έχουν τυπωθεί. Τα εισιτήρια πλέον δεν είναι από τις ομάδες, είναι κεντρικά από την ΕΠΟ, είναι στα 10 ευρώ. Προσπαθήσαμε μέσα στη βδομάδα που μας πέρασε να γίνει μια συνεννόηση μεταξύ των δύο ομάδων για να γίνει μια οργανωμένη μετακίνηση των φιλοξενούμενων, ώστε να υπάρχει ενδεχομένως μια καλύτερη τιμή στα εισιτήρια. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνουν οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων, έχουν απογορευτεί από την αστυνομική διεύθυνση. Οπότε εμείς φροντίσαμε απλά να υπάρχουν όσα εισιτήρια θέλουν οι φιλάθλοι και όσοι έρθουν από την πλευρά του Άρη και να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση, με την έννοια ότι θα υπάρχουν ξεχωριστά εκδοτήρια για να μπορούν άμεσα να εξυπηρετηθούν. Θα ανοίξουν οι θύρες στις 1 η ώρα, οπότε θα έχουν 2 ώρες όλοι μπροστά τους για να μπορούν να προσθέσουν σε γήπεδο. Και όπως μας είπατε, το γήπεδο είναι αρκετά μεγάλο. Νομίζω ότι από ό,τι μάθαμε και ο αγωνιστικός χώρος είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Είναι σε αρκετή καλή κατάσταση. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκομαι στο γήπεδο, μόλις έφτασα για να κάνουμε και κάποιες εργασίες αύριο, ώστε το γήπεδο να είναι σε όσο δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Και από ό,τι είδαμε και ο καιρός θα είναι αρκετά καλός, οπότε θεωρούμε ότι είναι μια Κυριακή που μπορεί ο κόσμος να δει ένα πολύ καλό δυνατό μάτς και να ευχαριστηθεί πραγματικά καλό ποδόσφαιρο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Πασαλίδη. Να είστε καλά. Να πάνε όλα καλά την Κυριακή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλώς το απόγευμα.